Φίλες και φίλοι του Sport Tricala, μαζί μας είναι ο Δημήτρης Σαντραβέλης. Δημήτρη, καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα και από μένα. Δημήτρη, καταρχήν θα θέλαμε ένα σχόλιο για το πρωτάθλημα που τελείωσε και την κατάκτηση του ΑΟ Τρίκαλα, έτσι από την ομάδα των Τρικάλων φέτος. Και τελείωσε λίγο κάπως απρόσμενα λόγω κορονοϊού. Πρώτα απ' όλα θέλω να δώσω ένα μεγάλο, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπαίχτες μου, στον κόσμο, γιατί για τον κόσμο ειδικά που η συμβολή του ήταν πολύτιμη. Το είδαμε και στα παιχνίδια που γίνανε εκτός Τρικάλων. Δυστυχώς το πρωτάθλημα τελείωσε νωρίς, μας βρήκε στην κορυφή. Φάνηκε η διαφορά μας από, μπορώ να πω, από την αρχή του πρωταθλήματος. Και το, έστω και έτσι, όπως έγινε, το ευχαριστηθήκαμε με τη φιέστα που έκαναν οι οργανωμένοι και το χαρήκαμε. Ποιο πιστεύεις ότι ήταν το μυστικό της επιτυχίας φέτος για την ομάδα Τρικάλων? Το μυστικό της επιτυχίας πιστεύω ότι ξεκίνησε αυτή η ομάδα και χτίστηκε από την αρχή με έναν έμπειρο προπονητή και πολύ καλά παιδιά και εν συνεχεία η διοίκηση όπου ήταν αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια. Νιώθεις λίγο απογοητευμένος που το πρωτάθλημα διακόπτηκε άξοδα, δηλαδή άξοδα, και δεν είχατε την ευκαιρία να πανηγύσετε την άνδο μέσα στο γήπεδο, δηλαδή μέσα στο σπίτι των Τρικάλων? Όταν έγινε η διακοπή, όλα τα παιδιά, δεν σου κρύβω ότι αυτό θέλαμε, λέγαμε, συζητούσαμε, ότι μακάρι να μπορούσαμε να τελειώσουμε τα παιχνίδια μας μέσα στην έδρα μας, το τελευταίο με τη νίκη Βόλου, αν δεν κάνω λάθος, και να το χαρούμε όλοι μαζί με τους φιλάθλους μας. Αλλά λόγω αυτής της πανδημίας που δυστυχώς συνέβη, δεν μπορούσαμε να συνεχιστεί το πρωτάθλημα. Συνδέεσαι με μια ιδιαίτερη σχέση με τα Τρίκαλα, μια και είσαι γαμπρός στην πόλη μας. Αυτό ήταν ο λόγος που επέστρεψες το καλοκαίρι πίσω στην ομάδα? Σίγουρα ήταν ένας από τους λόγους που ήθελα να γυρίσω στην ομάδα, αλλά το σημαντικό ρόλο στο να γυρίσω την έπαιξε ο κύριος Αμανατίδης. Ο προπονητής, έτσι, των Τρικάλων. Τα Τρίκαλα είναι μια ωραία πόλη για να ζει κανείς. Πιστεύεις ότι μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να ζήσει εδώ στην πόλη? Η πόλη είναι πάρα πολύ όμορφη. Μπορώ να πω ότι είναι ποδοσφαιρική πόλη. Ο κόσμος ζει για τον ΑΟΤ. Σίγουρα είναι τιμή για κάθε ποδοσφαιριστή, όχι μόνο να φορέσει την ομάδα, αλλά και να ζει στην πόλη. Και θα ήθελες να μεγαλώσεις εδώ με την οικογένειά σου, έτσι? Σίγουρα, δεν το συζητώ, αφού και η γυναίκα μου είναι από εδώ. Δεν σου κρύβω ότι εδώ μεγαλώνουμε, έτσι, όλοι το ξέρουμε. Ακριβώς. Η σχέση με τους Τρικαλινούς φιλάθλους, ποια είναι, θεωρείς ότι βοήθησαν φέτος την ομάδα? Θεωρώ ότι βοήθησαν. Υπήρχαν ειδικά ο σύνδεσμος, μας βοήθησε παντού, ήταν σε όλα τα παιχνίδια μαζί μας. Ο κόσμος δεν ήταν ο αναμενόμενος που περιμέναμε εμείς, θέλαμε λίγο ακόμα πιο πολύ να μας πρόξει, αλλά ίσως ήταν απογοητευμένος από τις προηγούμενες χρονιές, δεν πειράζει. Εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε και αυτοί τους ευχαριστούμε. Όπως βλέπεις, το γήπεδο έγινε κούκλα, αν υπομονείς να ξαναπαίξεις. Σίγουρα, αυτό που βλέπω τώρα είναι φανταστικό, έχει γίνει όντως μια ωραία έδρα και σίγουρα θα ήθελα να ξαναπαίξω. Όσο αναφορά το μέλλον της ομάδας Τρικάλων, θέλεις να παραμείνεις και τη νέα σεζόν στα Τρίκαλα? Έχεις ζητήσει καθόλου με τη διοίκηση? Σίγουρα θα ήθελα να μείνω. Έχουν γίνει κάποιες κουβέντες με την ομάδα, αλλά ακόμα περιμένουμε τις εξελίξεις, αναμένουμε και γιατί όχι να είμαι και του χρόνου εδώ. Και ένα μήνυμα για τους φιλάθλους των Τρικάλων από τον Δημήτρη Σαντραβέλη. Να αγαπήσουν τη νέα προσπάθεια που θεωρώ ότι θα γίνει, όπως κάνουν κάθε χρόνο, να είναι κοντά στην ομάδα και τους ευχαριστούμε όλο αυτόν τον χρόνο για τη στήριξή τους. Δημήτρη Σαντραβέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και εγώ, Βασίλη.